Σαν βόμβα έσκασε στο νησί της Μυκόνου η απόφαση για επιβολή μίνι lockdown μετά την εκτόξευση των κρουσμάτων. Δεκαήμερο απαγορευτικό για νυχτερινή κυκλοφορία και μουσική τουλάχιστον μέχρι τις 26 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία απαγορεύεται από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί και η μουσική απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση των επιχειρηματιών. Μουδιασμένοι είναι οι επιχειρηματίες και οι μόνιμοι κάτοικοι της Μυκόνου. Το ξαφνικό lockdown στην αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού σόκαρε τους πάντες. Έχουμε πολλά καταστροφήματα αμέσως. Οι άνθρωποι ζουν από την ίσια. Από χθες Σάββατο 17 Ιουλίου και μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, στο νησί των Ανέμων θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας, καθώς και απαγόρευση μουσικής για όλο το 24ωρο. Επιχειρηματίες του νησιού βλέπουν τους χειρότερους φόβους τους να επιβεβαιώνονται. Κύμα απολύσεων και φόβοι για λουκέτα στις τουριστικές επιχειρήσεις φέρουν τα νέα μέτρα, με τους εργαζόμενους του τουρισμού να ζουν τον χειρότερο εφιάλτη τους. Προφανώς είναι πλήγμα. Το πιο καλό θα ήταν αν μπορούσαμε να τους πείσουμε να πάνε να εμβολιαστούν όσοι ελάχιστοι έχουν μείνει ανεμβολίαστοι. Ότι η κυβέρνηση δείχνει τιμωρητική διάθεση απέναντι στη Μύκονο υποστηρίζει ο δήμαρχος του νησιού Κωνσταντίνος Κουκάς. Η ευνηδιαστική λήψη μέτρων έστω για 10 ημέρες στην καρδιά της τουριστικής περιόδου για το νησί που είναι ένας κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός είναι μια άστοχη ενέργεια η οποία επί της ουσίας δείχνει τιμωρητική διάθεση μια κοινωνία που στο πλαίσιο του εφικτού έκανε ό,τι έπρεπε για να προστατέψει τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να αναθεωρήσει την άδικη αυτή απόφαση και να μην είναι οι Μυκονιάτες και οι επισκέπτες μας οι μόνοι σε όλη την Ελλάδα που δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ και η Μύκονος το μόνο νησί που δεν θα ακούγεται μουσική. Η είδηση των περιοριστικών μέτρων στο πιο δημοφιλές ελληνικό νησί του πλανήτη κάνει από την πρώτη κιόλας στιγμή τον γύρο του κόσμου. Απαγόρευση της ζωντανής μουσικής στη Μύκονο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων γράφει το BBC, ενώ το Reuters επισημαίνει η μουσική απαγορεύτηκε στη Μύκονο με τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού. Η γερμανική εφημερίδα Tage Spiegel γράφει για έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στη Μύκονο. Απαγορεύτηκαν οι βραδινές έξοδοι. Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στη Μύκονο στο ελληνικό νησί της διασκέδασης, γράφει η γαλλική Sud-West. Η τουριστική σεζόν στο κοσμοπολίτικο νησί των Ανέμων δείχνει να σφραγίζεται πρόωρα. Το κύμα των ακυρώσεων δείχνει να μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο τα επόμενα 24ωρα, αφού τα email σε ξενοδοχεία, beach club και εστιατόρια πέφτουν σαν βροχή. Ήδη στο νησί γίνεται λόγος για χιλιάδες ακυρώσεις σε κρατήσεις από το εξωτερικό για τα ξενοδοχεία και τις βίλες, την ίδια στιγμή που εργαζόμενοι και επιχειρηματίες δεν έχουν συνέλθει ακόμα από το σοκ της χθεσινής ημέρας. Μένουμε στο θέμα, πάμε στο Γιάννη Χριστάκο, τον κυβερνητικό μας συντάκτη. Γιάννη, να μας πεις τι ακριβώς οδήγησε την κυβέρνηση να κλείσει τη Μύκονο στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και βέβαια αν αντιστοίχως κινδυνεύουν και άλλα νησιά. Βελίκα, ο συναγερμός σήμανε στην ομάδα των λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΗ και κατ' επέκταση της κυβέρνησης χθες το πρωί, όταν παρουσιάστηκε από τα στοιχεία που ήρθαν αύξηση 300% στα ενεργά κρούσματα. Παρουσιάστηκε επίσης υπερδιπλασιασμός των μολύνσεων σε μόλις 24 ώρες. Παρατηρήθηκαν πολύ μεγάλες συρροές από πάρτι σε βίλες και σε κλαμπ και βέβαια υπήρξε και διασπορά και αυτό ήταν ένα εξαιρετικά ανησυχητικό κομμάτι στην ηπειρωτική χώρα από τους παραθεριστές οι οποίοι τέλειωναν τις διακοπές τους στον νησί της Μυκόνου και γυρνούσαν σε άλλους προορισμούς. Έχουμε λοιπόν τις περιοχές Βελίκα οι οποίες βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή και κινδυνεύουν να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, η Πάρος, η Σαντορίνη, η Ήος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, αλλά και άλλες, σύμφωνα με τα απογευματινά στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες, και άλλες περιοχές που είναι κυρίως γνωστές παραθαλάσσιες περιοχές στην ηπειρωτική χώρα. Είτε βρίσκεται στα βόρεια, είτε βρίσκεται κάτω χαμηλά μέχρι την Πελοπόννησο Βελίκα. Τώρα, λόγω αυτού του συναγερμού, θα έχουμε ενισχυμένα κλιμάκια υπηρεσιών ελέγχου, έφοδος σε μαγαζιά και βίλες και θα χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζεται και ντρόουν για τα παράνομα κορονοπάρτι, κυρίως
στη Μύκονο, όπου και αυτά τις τελευταίες μέρες είχαν πάρα πολύ μεγάλη αυξητική τάση. Και θυμίζουμε, Γιάννη, ότι οι ντόπιοι έχουν εμβολιαστεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν στο 85%, όπως επίσης ότι το κλείσιμο της Μυκόνου έγινε και πολύ μεγάλο θέμα στα διεθνή μέσα. Ναι, η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά κρίθηκε ότι έπρεπε να επιβληθούν τώρα αυτά τα μέτρα για να μπορέσει να σωθεί το νησί και να συνεχίσει την καλοκαιρινή του γνωστή σε όλο τον κόσμο προσφορά στην διασκέδαση και τις διακοπές. Διότι, Βελίκα, αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση για ένα ακόμη 24ωρο, τα μέτρα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρά από αυτά. Πάντως, μιλάμε για ένα μοντέλο Μυκόνου, ένα μοντέλο που μπορεί και να επαναληφθεί αντίστοιχα στα υπόλοιπα νησιά. Η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και ο ΕΟΔΗ, που κοιτάζουν αυστηρά τα στοιχεία και την κατάσταση που επικρατεί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εισηγηθούν τέτοιου είδους με... ...τον παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Το σημαντικότερο από όλα τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι η παρότρινση να εμβολιαστεί ο κόσμος, αλλά και στους καταστηματάρχες να τηρούν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις ισχυρότατους περιορισμούς στη διασκέδαση. Συγκεκριμένα τα κλαμπ, για παράδειγμα, και τα νυχτερινά κέντρα είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχουν για να υπάρχει η μουσική και ο κόσμος να χορεύει. Όμως το φετινό καλοκαίρι δεν επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς, λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης της συγκεκριμένης. Οπότε θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούν σε αυτά τα οποία καθίστανται απαγορευτικά για να μπορεί το καλοκαίρι να συνεχίσει τουλάχιστον με αυτούς τους ρυθμούς. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.